Μιλώντας με συναδέλφους σας νοσοκομιακούς, μας έλεγαν ότι η δουλειά που έγινε και από τους ιδιώτες γιατρούς ήταν πολύ σημαντική, έτσι ώστε να φτάνουν οι περιπτώσεις που έπρεπε να φτάσουν στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πράγματι πολύ σημαντική η προσφορά όλων των γιατρών της χώρας και του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών, οι οποίοι είναι αυτοί που συγκράτησαν το μεγάλο κύμα πρόσβασης των πολιτών προς τα δημόσια νοσοκομεία. Ήταν 24 ώρες το 24ωρο πάνω από τα τηλέφωνα. Τα ιατρία μας τα κρατήσαμε ανοιχτά. Κάπου εκεί στην αρχή της επιδημίας είχαμε βγάλει μία οδηγία, εφόσον δεν υπήρχαν τα μέτρα προστασίας, να τα κλείσουν βέβαια, γιατί δεν θέλαμε να διασπείρουμε την νόσο. Αλλά στη συνέχεια όσοι μπορούσαν και είχαν μέτρα προστασίας τα κρατήσαν ανοιχτά. Και πρέπει να σας πω και αφιλοκερδώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν θέλω να δώσω ως Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σε όλους τους γιατρούς της χώρας, στο δημόσιο και στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, αλλά και στο νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε εσάς τους δημοσιογράφους που κρατήσατε την ενημέρωση ζωντανή και μπορέσαμε έτσι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στο βαθμό που έπρεπε να τον έχουμε ευαισθητοποιήσει. Νομίζω ότι λειτουργήσαν όλες οι πλευρές όπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Είναι από τις σπάνιες φορές που το βλέπουμε στη χώρα. Να όμως που μπορούμε να το κάνουμε. Και ας μας μείνει αυτό ως καλό για τη συνέχεια. Γιατί η πορεία, όπως μας είπατε, μαζί με τον ιό θα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, και μπορούμε ακόμα καλύτερα, ναι, με την πειθαρχία που δείξαμε. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε ακόμα καλύτερα. Μένουμε λοιπόν ασφαλείς από εδώ και μπρος. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια σας.